Με πετυχαίνετε σε μια φάση έτσι γενικού αναβρασμού, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα ξαναγίνει το ραντεβού στα Τυφλά. Λοιπόν, δεν μπορούμε, αφού ακούσαμε ότι θα γίνει το ραντεβού στα Τυφλά, να μην έρθουμε να ρωτήσουμε τη Βάσια Τριφύλλη και ως ηδήμονα και ως μεγάλη επιτυχία που έκανε όταν το παρουσίαζε. Πρώτη διδάξασα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ακούγεται ότι θα γίνει το ραντεβού στα Τυφλά με την Ανίτα Πάνια. Η Ανίτα Πάνια ραντεβού στα Τυφλά. Τι λέτε ρε παιδί μου, χάλασε ο κόσμος, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Πάντως η Ανίτα Πάνια έχει παρουσιάσει και το Χρυσό Κουφέτο. Έχει καμία σχέση το Χρυσό Κουφέτο της κυρίας Πάνιας με το ραντεβού στα Τυφλά? Καμία. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βγει το αποτέλεσμα άμα όντως το παρουσιάσει η Ανίτα Πάνια? Ούτε θέλω να το σκέφτομαι, δεν με αφορά. Λοιπόν, μετά από εσάς που το χαρακτηρίσατε το συγκεκριμένο project, πέρασε για λίγο η Ισαβέλα Βλασιάδου, ήρθε ο Μάρκος Εφερλής, έκανε και ένα πέρασμα η Ναταλία Γερμανού. Όλα αυτά πώς τα είδατε? Άσκοπα. Υπάρχουν και κάποια θεάματα που όταν τα έχει χαράξει αυτός που τα παρουσίαζε, καλό είναι να μην τα πειράζουμε. Έχουν κάνει πολλές προσπάθειες να ξανακάνουν το ραντεβού με κάποιον άλλον. Ρε παιδιά, δεν πέτυχαν, τι να κάνω. Άμα σας πάρει η Ανίτα Πάνια τηλέφωνο να σας ζητήσει συμβουλές, να της πείτε κάτι? Θα της πω, Ανίτα, είναι η στιγμή η κατάλληλη να σου πω αϊ***ο.